Καλημέρα κύριε Λουπή. Θα ξεκινήσουμε με τη δεύτερη τυπική συζήτηση για τους Βαλκανικούς πολέμους από τα 110 χρόνια του Βαλκανικού πολέμου. Οι σύντροφοι θα μας παρουσιάσουν την προσούρα για τους Βαλκανικούς πολέμου. Θα ξεκινήσει η συντρόφισσα Σοφία για την κατάσταση του διαμορφώνα εξυπηρετικού σχήματος στα Βαλκάνια και θα συνεχίσει ο σύντροφος ο Μάριος για τα γεγονότα του πολέμου, αλλά και για κάποια συμπεράσματα που βγάζουν. Για τον λόγο της Σύντροφης Σοφία. Καλημέρα. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι που συζητήσουμε και σήμερα έχουν έναν διπλό ρόλο στη διαμόρφωση του τότε, τότε. Πρώτα απ' όλα αποτελούν μια μεγάλη γενικευμένη ρήξη μεταξύ της συμπεριλαμβανικής δύσης και των μεσομενών της κοινωνίας τους. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, αποτελούν και μια πρώτη γενικευμένη σύγκρουση των εγχών εμαρχικών τάξεων της Χερσονήσου με την αυτοκρατορία, για πρώτη φορά τόσο ισχυρά για τα δικά τους συμφέροντα, μια πρώτη δοκιμή δηλαδή των συμπεράσεων των εθνικών τους κεφαλαίων. Αυτή η περίοδος σφραγίζει και την είσοδο των Βαλκανίων στη σύγχρονη ιστορία και διαμορφώνει τα Βαλκανικά κράτη πάνω κάτω όπως τα ξέρουμε και μέχρι σήμερα. Υπάρχει ένα ερώτημα που γεννιέται, το κατά πόσο θα μπορούσαν τα Βαλκανικά κράτη να έχουν διαμορφωθεί στο τελικό τους αν δεν είχαν μεσολαβεί σε αυτή η πόλεμη. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι ανήκουν σε αυτό το σχέδιο που ονομάζουμε σχηματικά Ανατολικό Ζήτημα. Το Ανατολικό Ζήτημα δεν είναι ένας διαχωρισμός ούτε εθνικός ούτε θρησκευτικός όπως παρουσιάζεται, αλλά αντίθετα αφορά την αναγκαιότητα εξάπλωσης οικονομικής και στρατιωτικής των καπιταλισμών της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Κυρίως στα εδάφη του κατέρεα κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ώστε να δημιουργήσει έτσι δρόμους επιρροής εκεί και να δημιουργήσει κεφάλαια συνεδεμένων των ευρωπαϊκών. Ο καπιταλισμός ιστορικά χρησιμοποιεί το έθνος για την εξάπλωση και την ανάπτυξή του, αλλά προκαταβολικά να πούμε ότι ποτέ στην ιστορία από τα πιο προοδευτικά του χρόνια έως τα χρόνια της κρίσης του, του υπεριαλισμού δηλαδή, δεν έχει επιδιώξει, δεν έχει καταφέρει ούτε για μία φορά από άκρη σε άκρη όπου και πλωνότανε να λύσει ούτε ένα εθνικό ζήτημα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι με πρόφαση ότι τα εθνικά σύνορα πρέπει να συμπίπτουν με τα κρατικά σύνορα, κοπακιάζεται ολόκληρο ο κόσμο και αυτό είναι και το εγχείρημα που συμμορίζει το Ανατολικό Ζήτημα. Αυτό που μας αφορά στην προκειμένη περίοδο και μέσα από τη γενιέται και ανάγκη του πολέμου είναι η φάση των δύο στρατοπέδων που αντιμάχονται και συνορεύουν έτσι την περιοχή τη Χερσονήσου. Είναι η περιοριστική δύση από τη μία, η Δυτική Ευρώπη και από την άλλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το κομβικό σημείο είναι ότι αυτοί οι δύο ανταγωνιστές, αυτά τα δύο μεγάλα στρατόπεδα, είναι σε μια πολύ διαφορετική φάση το ένα από το άλλο. Τα αρχικά κράτη της Δύσης έχουν προχωρήσει στη συγκρότησή τους εδώ και ήδη, εδώ και 100, ακόμα και 200 χρόνια πριν. Και η συσσόρευση του κεφαλαίου δεν ήταν απλά γυνάδια, αλλά είχε δημιουργηθεί ήδη έτσι η ανάγκη εξάπλωση του κεφαλαίου και η ανάγκη εξαγωγή των κρίσεων του. Μόνο η Μεγάλη Βρετανία ήταν απλωμένη από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία με τις αδικίες της και καθήκε 33 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα στην κατοχή της, δηλαδή το έκτακτο της σειράς όλου του πλανήτη. Η Δύση συνολικά καθήκε 115 αδικίες, δηλαδή 530 εκατομμύρια ανθρώπους να εργάζονται και να δουλεύουν κάτω από καθεστώς κατοχή για το κεφάλαιο τεσσάρων χωρών. Στην αυτή τη που δούλευαν στις Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις, δηλαδή λίγο λιγότερο από το μισό της μόρου του κόσμου δούλευε για το κεφάλαιο τριών τεσσάρων, άντε και πέντε χωρών. Χρησιμοποιούμε καταχρηστικά από προκαταβολικά τη λέξη Δύση, έτσι λίγο ενοποιητικά για λόγου κατανόηση. Αυτό δεν σημαίνει πω ήταν ενωμένοι στο εσωτερικό του απόλυτα. Είχαν διαφωνίες και υπεριαλισμοί μεταξύ του όσον αφορά το κομμάτι
άξευμα των απεικιών του, οι δύο θέσει σε Κονγκό που βάλετε τελικά και αργότερα και στα Βαλκάνια. Είχαν αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια να εγχωρούν και να επενδύουν σε δάση ισού αδύναμων οικονομιών ή ακόμα και δάση εδώ των αυτοκρατοριών και τη βαλκανική εξορμίσου, ειδικά στα Βαλκάνια, γιατί το σύνολο ξεκινάει πολύ πριν καν δημορφωθούν αστικά κράτη κανονικά στην περιοχή. Από τις αρχές του 19ου αιώνα έχουμε δημιουργία δρόμων, σιδηροδρόμων, τραμ, λιμανιών, ποτιστικά και αντρικτικά έργα και δημιουργικές εγκαταστάσεις. Με το που γίνουν κρατικές εγκαταστάσεις στα Βαλκάνια, όλοι αυτοί οι δρόμοι εμπορικοί είναι ήδη συνδεδεμένοι με τα αστικά κέντρα της Μητροπόλης της Δύσης, έχουν ήδη ανοίξει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ξένες τράπεζες στη Χερσόνησο, μη πω ακόμα ότι έχουν ανοίξει και ξένα εργοστάσια στην περιοχή. Οι δυτικοί υπεριαλιστές εμπλέκονται προφανώς και σε πολιτικά και εθνικά ζητήματα της περιοχής, με συμφωνίες που κομματιάζουν οριακά σε τετράγωνα έτσι μοιρασμένα στη Βαλκανική Χερσόνησο. Αυτές είναι συμφωνίες που θα ήθελα να ολοκληρώσει εισαγωγικά έτσι ο πόλεμος ο διετή το 12-13. Στη στιγμή λοιπόν που η Δύση έχει πει για τα καλά στην υπεριαλιστική της φάση, η Αυτοκρατορία Οθωμανική δεν είναι από το στάδιο. Έχει μια οικονομία απαρχαιωμένη, αυτό τι κάνει μια ανταγωνιστική και έχει μια πολύ σημαντική υποχώρηση και στρατιωτική και πολιτική, ειδικά στις περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό από έναν τεράστιο γίγαντα, μια πολεμική μηχανή που ήταν κάποτε, μετατρέπει πλέον σε ένα τεράστιο, πρόβλημα και ένα μεγάλο ασθενή που ονομάζουμε συστηματικά. Αντίθετα με κάποιους ιστορικούς, έτσι μεταφράζουν την ιστορία λίγο συναισθηματικά, λίγο απλοϊκά, χωρίς να σύνθετη ανάλυση, πρέπει να πούμε ότι η Δυτική Ευρώπη και οι Οθωμανοί δεν ήταν εκτίθεν αντίπαλοι και εχθροί. Δεν είναι δηλαδή σκοταδισμός ότι ο πληθυσμός των Οθωμανών που κοντράρεται με την προοδευτική εξέλιξη της Δύσης. Αντίθετα, έχουν συμμαχίσει πολλές φορές στο παρελθόν, ιδίως εναντίον της Ιταλικής Αυτοκρατορίας, που μάλλον με εκείνη την φάση ήταν και μεγαλύτερος εχθρός της Αγγλίας από ότι ήταν οι Οθωμανοί. Οι Άγγλοι, Γάλλοι και οι Ολλανδοί εδώ και αρκετά χρόνια φέραν την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο πλευρό του και τη θέλανε να είναι ένα σημαντικό σύμμαχο. Την αξιοποιούσαν για καταλήψευση εμπορευμάτων βαχαρικών ορεικτών πλούτου σε πιο φθηνές τιμές, όταν μετέφεραν στην Μητροπόλη του, σύμφωνα ότι αποτελούσε και ένα πολύ εύκολο πέρασμα για να φτάσουν έτσι στον Ασιατικό Νότο, τη Ινδία κλπ. Εδώ συμβαίνει μια τομή στην περίοδο που μιλάμε. Η Μεγάλη Βρετανία κερδίζει την Αίγυπτο και περνάει έτσι, έχει πρόσφατη στη διόρυγα του Σουέζ. Η δεύτερη τομή που συμβαίνει είναι ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει σε κάποιου μυστικού πολέμου, το Σουκαρτέο Αρχιπολιτικό, και επιδιώκει έτσι και είναι πολύ κοντά στο να καταλάβει περιοχές από την Ορδοδία και Οθωμανική στα Βαλκάνια. Αυτές οι δύο τομές είναι να χαστούν και για τη Δύση και καταλήγουμε έτσι ότι ο μόνος τρόπος είναι να διαλυθεί η αυτοκρατορία και μάλιστα έτσι να δημιουργηθούν έθνη κράτη σχηματικά του δυτικού υπεριαλισμού. Θέλει μια προσοχή ακόμα. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε με την αδυναμία της αυτοκρατορίας. Λες και το εγχείρημα δεν ήταν κάτι απλό και αυτονόητο. Χρειάστηκαν τέσσερις πόλεμες, τον οποίο ήταν παγκόσμιος, για να διαλυθεί οριστικά. Αυτό το λέω λίγο προκαταβολικά, κυρίως για να δείξουμε τον ρόλο της ελληνικής αντιπιθάκησης, θα το δούμε και αργότερα, που συνειδητά, ενώ ξέρει ότι είχε επενδύσει μια πολεμική μηχανή με αιώνες εξάπλωσης κινητικών πολέμων από Αφρική, Ασία και Ευρώπη, επιλέγει να στρατευτεί, να εμπλακεί και να πρωταγωνιστήσει σε έναν πόλεμο για να διεκδικήσει έτσι, νέα εδάφη. Ήταν ένα εγχείρημα λοιπόν που εξ αρχής υποσχόταν ότι θα άφηνε 20.000 νεκρούς καμπένει εκεί και θα σημάδευε έτσι ανεξίτηλα τη σχέση των λαών της περιοχής. Το ανατολικό ζήτημα παρά όλα αυτά που είπα παρουσιάζεται ακόμα και μέχρι σήμερα σαν ένα ζήτημα αμοιβώς εθνικό. Γεννιούνται και ερωτήματα γύρω από την διαμόρφωση εθνικών ιδεολογιών της Βαλκανικής Χερσόνησο. Από τη μία ισχύει αυτό που λέμε γενική θεωρία ότι οι εθνικές ιδεολογίες δημιουργούνται με σκοπό έτσι μια ιδεολογική ενσωμάτωση και μετατρέπονται έτσι πολύ γρήγορα τις ιστορίες λύσους για τους λόγους που συνορεύουν μεταξύ τους, προωθούν τον πόλεμο για να προσθέσει ο κάθε καπιταλισμός. Παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι οι λαοί της
φωνή σου, όπως και όλοι οι λαοί του κόσμου, έχουν και αυτή την ανάγκη το δικαίωμα να γνωρίσουν, να καταγράψουν και να αγκαλιάσουν την ιστορία του μετά από την τουρκική κατοχή. Εδώ τίθενται κάποια ερωτήματα. Αρχικά ήταν δίκαιη η αναδείξη τη ελληνική ταυτότητα από του λαού τη Χερσονήσου. Προφανώ και ήταν δίκαιη. Το καταφόρ του όμω είναι προοδευτική. Είναι προοδευτικό ο συνεισφυγμό που γεννιέται σε εκείνη τη φάση ή τα μέσα που αξιοποιούνται. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Το πραγματικό ερώτημα είναι, ήταν οι αστικέ τάξει των Βαλκανίων σε ετοιμότητα ή μπορούσαν να λύσουν έστω και ένα τεχνικά ζητήματα που ασχολούσαν τον πληθυσμό τη Χερσονήσου. Αυτό ήταν αδύνατο να συμβεί. Ο εθνικισμό των Βαλκάνια δεν μπορεί να συγκριθεί με τον εθνικισμό τη Δύση 100-200 χρόνια πριν. Ο εθνικισμό τη Δύση γεννήθηκε μέσα από ισχυρέ αστικέ επαναστάσει, μέσα από πολέμου κόντρα στην ολιγαρχία και στον ταλισμό. Γεννήθηκε με αργέ και σταθερέ εργασίε των εξωτερικών των τάξεων και μέσα από την πάλι και σύγκρουση αυτών και συνοδεύτηκε με την άνθρωση του καπιταλισμού και τη επιχείρηση των εθνών. Ο εθνικισμό των Βαλκάνια όμω είναι σε μία άλλη φάση, στην φάση του υπεριαλισμού. Στον υπεριαλισμό, ο εθνικισμό είναι επιθετικό και επικίνδυνο. Παρόλο που τα Βαλκάνια, οι αστικέ τάξει συνδέουν κατακριστικά την υπεράσπιση που έχουν την τεράστια δημοκρατία, αυτό δεν έχει το δημοκρατικό πλέον να προσφέρει. Ο υπεριαλισμό και ο υπεριαλιστικό πόλεμο εκείνη την περίοδο σημαίνουν την κατάρρευση του εθνικού κράτου. Είμαστε στην φάση που τα εθνικά συμφέροντα παγκοσμίω διαλύονται κάτω από την καπιταλιστική οικονομία που ευρεύει την παγκόσμια. Άρα για ποιον ακριβώ προοδευτικό εθνικισμό μιλάμε, για ποιον αμυντικό ή δίκαιο πόλεμο. Τη στιγμή λοιπόν που η έννοια του έθνου έχει αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη και πλέον οι υπεριαλιστέ κομματιάζουν τα έθνη έτσι σε νέες διαδικές και σε νέες επιρροές. Οι αστικές τάξεις των Βαλκανίων παρόλα αυτά δεν υιοθετούσαν αυτές τις εθνικές ιδεολογίες τόσο με σκοπό της δράσης της πρόοδου της δημοκρατίας ή των ομοεθνών και των εθνικών της αυτοκρατορίας. Αντίθετα, το κάνανε ώστε να μπορέσουν έτσι να δημιουργήσουν, να προωθήσουν τον πόλεμο και μέσα από αυτό να αρπάξουν ό,τι παραπάνω μπορούσαν από την καινούργια αυτή τεράστια μοιρασιά που ξεκινούσε, γιατί είχαν αντιληφθεί από σχετικά νωρίς ότι είναι ο μόνος τρόπος της διεύρυνσης κεφαλαίου της. Συνοπτικά, η εμφάνιση του εθνικισμού στα Βαλκάνια βασίζεται σε τρεις άξονες. Πρώτο και βασικό είναι η εγκατάλειψη της οθωμανικής ιδεολογίας, η υποχώρησή της στις περιοχές. Το δεύτερο είναι η αρχή των βαλκανικών αστικών τάξεων που κατοικούσαν είτε στη Χερσόνησο αλλά πολύ παραπάνω στις παροικίες οι οποίοι είχαν μειωθεί μέσα από τους κόλπους του δυτικού εθνικισμού και είχαν έτσι δημιουργήσει, συλλέγοντας ιστορικά στοιχεία την αρχαιότητα μέχρι και το τότε σήμερα, ένα αμάλγαμα εθνική συνείδηση. Το τρίτο ήταν η άμεση επένδυση των μεγάλων δυνάμεων. Ο βαλκανικός εθνικισμός, δηλαδή η μεγάλη ιδέα στην Ελλάδα, η μεγάλη Ρουμανία, η μεγάλη Βουλγαρία, γεννιέται επιθετικός και πολεμικός. Συνδέεται εξ αρχής με το ξένο κεφάλαιο, με την φιλοπόλεμη δίκη και το συμφέροντά τη. Εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε ανοίξει μια συζήτηση που αποδεικνύει και το πόσο πλαστή και σαχρή ήταν η πρώτη αυτή των εθνικισμών των αστικών τάξεων και να μιλήσουμε για την τρομακτική εθνική ομοιογένεια, έλλειψη εθνική ομοιογένεια που υπήρχε στα Βαλκάνια. Θα αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ενώ στη Δύση τα εθνικά κινήματα πλησιώθηκαν έτσι από ένα αριστοκρατικό χαρακτήρα, προωθώντας την εξέλιξη και την επιστήμη ως την μόνη διέξοδο την ανάπτυξη, στα Βαλκάνια ο εθνικισμός συνοδεύτηκε, αγκαλιάστηκε ή ακόμη και γεννήθηκε μέσα από την Ορθοδοξία και την Εκκλησία. Αυτό είναι η σημασία του να πούμε ότι επί αυτοκρατορία οι καταγραφές του εθνικισμού του Οθωμανού δεν γινόταν βάση γλώσσα ή εθνικότητα, αλλά βάση θρησκεύματος. Δηλαδή, ανάλογα με το κάθε σχολείο ή κάθε εκκλησία που έδρασε σε κάθε σχολείο ή πόλη, όποιο έμενε εκεί θεωρούταν αν είχε βουλγάρικη εκκλησία, ήταν βούλγαρο. Αν πήγαινε στο σχολείο ελληνικό, ήταν Έλληνα. Και όχι γνωστή γλώσσα μιλούσε ή την καταγωγή είχε. Αν φανταστούμε λοιπόν πόσο εύκολο ήταν για τον κάθε καπιταλισμό να πείσει για το τι του ανήκει ή δεν του ανήκει και να οργανώσει έναν πόλεμο να αποδεικνύει.
οι αστικές τάξεις των οργανικών κρατών διαμορφώθηκαν ταυτόχρονα ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή. Παρόλο που είχαν κάνει αστικές επαναστάσεις, είχαν περάσει το τέλος του 1800 σε μια πρώτη χαμηλημένη αλλά σημαντική γεωμηχάνηση, είχαν πάρα πολύ απαξιωμένο κοινό στο εσωτερικό τους. Πραγματική μοναρχία, βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία κτλ. Πρέπει να τονίσουμε ότι η ελληνική αστική τάξη ήταν πιο ενωτικμένα από τις υπόλοιπες, ακριβώς γιατί είχε μπορέσει να τους ωραίσει κεφάλαιο πριν την κυριότητή της. Αυτό καθεαυτό που έχει στον ελληνικό χώρο, είχε από τις παροικίες και το μετέφερε την κατάλληλη σύνδεση στον ελληνικό χώρο. Ταυτόχρονα, έχουμε μεσολαβήσει και το κίνημα του 1909, το οποίο έχει, με το οποίο φτάνουμε στην εξοδοτική ολοκλήρωση. Να πούμε ότι προφανώς και η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, ήταν ο μεγάλος κακηθής σε αυτό το παιχνίδι, επικύρωνε τα αστικά κράτη και τις επαναστάσεις και έκανε τις βασικές επενδύσεις στο εσωτερικό του. Παρ' όλα αυτά, ήταν πάρα πολλά αστρακόπεδα που επενέβαιναν και επηρέασαν τα Βαλκάνια και αυτό έχει σημασία για τον πόλεμο το διετή που ακολούθηκε. Δηλαδή, η συμμαχία ήταν αρκετά σύνθετη. Η Αγγλία, το παιχνίδι της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας και της Ρωσίας, ακόμα και της Ιταλίας και της Γερμανίας, επέβαιναν συνέχεια για μισό αιώνα περίπου στη Βαλκανική Χερσόνησο. Υπήρχε μια διαίρεση μεταξύ αστικών τάξεων από χώρα σε χώρα της Χερσονήσου με το οποίο θα συμμαχίσουμε, αλλά και μέσα από την καταστική τάξη σε διάφορα κομμάτια της. Εκεί στην Ελλάδα είχαμε το γαλλικό, το ρωσικό κόμμα, το αγγλικό κ.ο.κ. Το κοινό στοιχείο αυτών των βαλκανικών αστικών τάξεων ήταν ότι γεννήθηκαν αντιδραστικές, τοξιδρομικές και καθοριστικές, αλλά ταυτόχρονα με μια αισιοδοξία υπέρμακρη ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν το τεράστιο έργο διάλυση τη αυτοκρατορία και να πάρουν και κομμάτια για τον εαυτό του. Η επιρροή αυτών των πολλών δυνάμεων στη Χερσόνησο έτσι γίνεται και ένα λόγο για του πολέμου που ακολούθησαν. Κάποιοι σημαντικοί σταθμοί που επιβεβαιώνουν αυτό είναι πρώτον ο κρημαϊκό πόλεμο του 1856, ένα πόλεμο στον οποίο οι μεγάλε δυνάμει συμμαχούν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον του Τσάρου και μάλιστα η Ελλάδα συμμαχεί με την Ρωσία απέναντι στην Αγγλία. Γιατί δεν μπορούσαμε να του σχετισμού λίγο μετά τον πόλεμο. Είχε περάσει έτσι στο περιοχό τη Αυτοκρατορία που συνδύναμε να πάνε προσωπική κατοχή. Δεύτερο είναι η συνθήκη του Βερολίνου, με το που παίρνουμε στη φάση του ρεαλισμού, είναι η πρώτη απόπειρα μεγάλη δυνατιά τη Χερσονήσου του Δόνα και τη Ροή. Εκεί έγινε ενδεχερότητα και μια σημασία ότι οι εγχώροι των περισσότερων των Βαλκανίων είτε κοντόπιστοι κοινό αντιλαμβάνονται ότι θέλουν κάτι για τον εαυτό του, ξεριζούν με χαμηλού τόνου ακόμα προφανώς στι συμφωνίε τώρα στη δυνατιά που έγινε. Το τρίτο είναι η συμμαχία Αυστρίας, Γερμανίας και Ρωσίας για έναν διακανονισμό μεταξύ των προστασίων στην Βαλκανική Χερσόνησο, που πάλι εκεί, ειδικά πούμε, η Σερβία, εκφράζει με έντονη αντίθετη στην Αυστρία και το ζήτημα τη κοινωνία τη Ευρωβουλή. Το τέταρτο στοιχείο αφορούν όλου αυτού του μικρού, μικρότερου κλίμακα πολέμου και τη Ρούση, ελοκριτικό ή ιταλοκριτικό, έτσι που ανακλούσαν τόσο τα διεθνή πνευματικά συμφέροντα, όσο και τα εγχώρια στην Χερσόνησο. Το σημαντικό και ένα σημαντικό ζήτημα, το μήλο τη Έλληνα που αφορούσε τόσο τη Δύση, όσο και τι εγχώρια και τάξει των Βαλκανίων ή τι αυτοκρατορίε, ήταν η Μακεδονία, το μακεδονικό ζήτημα. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι όποιο το κατέχει θα έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, άρα και περισσότερη σύνδεση με τη Δύση. Η Μακεδονία ενώνει Ασία με Ευρώπη, έχει και σε πλέον και υδάτινου εμπορικού δρόμου, μεγάλα λιμάνια και πρώτα στους Ελλήνες και παιδιάδους. Το σημαντικότερο όμως που είχε είναι ότι είχε πάρα πολλούς πληθυσμούς οι οποίοι μπορούσαν εύκολα να ενταχθούν έτσι στους τρεις πρωταγωνιστές Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία. Με βάση τον διαχωρισμό που λέγαμε για τον θρησκευτικό διαχωρισμό που κάναμε πριν όσον αφορά την καταγραφή των πληθυσμών, προκύπτει ότι ο καθένας από τους ελληνικούς των Βαλκανίων θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να ονομάσει
κάνει ο Μακεδονικός και δικού του όσου ήθελε. Ακόμα και το μακεδονικό λαό που είχε χαρακτηριστικά ιδιαίτερα και δικά του μέχρι τον μακεδονικό χώρο, σήμερα τον αρπάξουν έτσι με τη βία πάρα πολλέ φορέ και μάλιστα οι Σέρβοι του ονομάζανε Σέρβου λόγω μια κοινή γιορτή, οι Βούλγαροι Βούλγαρου λόγω κοινών λέξεων στο ανθρώπινο του και οι Έλληνε του λέγανε Έλληνε λόγω του ότι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άθλοι και οι αυτοί οι όλοι που επικαλούμαστε τώρα δυστυχώς αποτέλεσαν ισχυρά επιχειρήματα για να προωθήσουν ένα τεράστιο πόλεμο σε σφαγές που μέχρι και σήμερα δεν έχουμε δείξει να λύγουν. Τώρα, η ελληνική αστική τάξη σε εκείνη τη φάση λίγο πριν την άνοιξη του πολέμου του 1909 περνάει σε μια μεγάλη μετάβαση. Ήδη και πριν το 1901 το κύριο Μαστοβουδί είχε μπει σε ένα στάδιο μικρή ανάπτυξη, είχε κάνει εξωμηχάνηση, είχε ανεβάσει κατά πολύ το ΑΕΠΤΙ και είχε φτιάξει το τερασπόρτη μηχανισμό. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και το 9, το λέμε έτσι και στα βιβλία μας, ότι την αστική τάξη έτσι την ονομάζουμε φαναριώτικη και αστικοτυπητάδικη. Μετά το κίνημα του Βουδί, ο προσιασμός της δεν εξαφανίζεται παντελώ, παρόλα αυτά όμως λέμε ότι έχει περάσει πλέον στην εξωτερική της ολοκλήρωση. Το κίνημα του Βουδί έφερε μια αλλαγή στον εξωτερικό σχετισμό του κοινωνικού πρώτου της ουσίας, ενίσχυσε έτσι την αστική τάξη έρω των κυκλητάζων και για πρώτη φορά εξάρτησε την ουσία όσον αφορά την άνεση πέρας του παλατιού στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Μέσα από αυτή την έκφραση λοιπόν γεννάται και ο Βενιζέλος, ο οποίος αποδείχθηκε τεράστια στρατιωτική τάξη και με τον τρόπο της αλήθειας του δυτικού περιαλισμού. Με τον περιαλισμό λοιπόν η ελληνική αστική τάξη δεσμεύεται ανεξίτηλα στο πλάι του δυτικού περιαλισμού και πλέον έτσι το φιλοπόλεμο και το θετικό της ουσίας είναι ο στρατόπεδο. Ο Βενιζέλος παρατηρεί ότι η Πρωθυπουργία καταραίει, παρατηρεί ότι έχει φτιάξει μια υποτυπώδη συμμαχία με τα πιο φιλοπόλεμα στοιχεία της τύχης που είναι έτοιμα να μοιράσουν τη γη ξανά σε κομμάτια και διακρίνει λοιπόν μια ιστορική ευκαιρία για να μπορέσει ο θεσμός της Ελλάδας να πάρει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο μετά τον πόλεμο το οποίο και το κατάφερε. Αυτά από μένα, και τότε θέλω το λόγο στο Μάρ να συνεχίσει μέσα και μόνο το πολέμιο. Σύντροφοι, καλημέρα. Όπως είπε η Σοφία, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν συζητάμε για αυτή την περίοδο είναι η διαρκής και επιδονούμενη κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία πλέον έχει αρχίσει να παίρνει τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της κατάρρευσης. Ταυτόχρονα, με αυτό το πράγμα, το καθεστώς του Σουλτάνα έχει αντιμετωπίσει δύο μέτωπα πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Το ένα είναι ότι μαθίζεται στο εσωτερικό από το κύμα των νεότυπων, αλλά και στο εξωτερικό υπάρχει ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος έχει κλονίσει στα στρατεύματα των Οθωμανών και έχει αποβεί για αυτούς πάρα πολύ κοστοβόρος για την αυτοκρατορία. Οι δύο αυτοί παράγοντες που περιγράφαμε δημιουργούν στις βαλκανικές αστικές τάξεις τις αξιώσεις και την αίσθηση μιας ιστορικής ευκαιρίας για την αντιμετώπιση της Κωνσταντινούπολης. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα, οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι συνάπτουν μια συμφωνία το Φεβρουάριο του 1912, μια μυθική συμφωνία, η οποία λίγο αργότερα, τον Απρίλιο, αποκτά και στρατηγικό σκέλος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τα οθωμανικά στρατεύματα. Όπως καταλαβαίνουμε, τα εδάφη προς διαμοιρασμό ήταν πάρα πολλά και οι μυθίες, αυτοί οι οποίοι τα ήθελαν δηλαδή, ήταν και αυτοί εξίσου πολύ. Και εδώ πέρα ο Βενιζέλος, ο οποίος πληροφορήθηκε στη συμφωνία, θέλησε να εντάξει και την Ελλάδα με τη σταθή. Και εδώ είναι που η ελληνική αστική τάξη κάνει, θα λέγαμε, ένα μεγάλο κόλπο γκρόσο. Δηλαδή, τι κάνει, εντάξει την Ελλάδα στη συμφωνία, χωρίς κανέναν όρο. Δηλαδή, απλά θέλουμε να μας εντάξει και δεν ζητάμε τίποτα. Σε περίπτωση ήταν τη Τουρκία, όπως τη διαφαινόταν ότι θα γίνει, ας πούμε, στο επόμενο διάστημα, να μπορέσει να υποφεληθεί από τη βία. Αυτό που αργότερα, δηλαδή, πολλοί ιστορικοί, πολλοί μελετητές το περιγράψανε, οι οποίοι ήταν και απολογητές της πολιτικής κεφαλαίου,
Το περιγράφησαν ως βιογραφικό και εκστροφή υποτίθεται του Βενιζέλου. Στην ουσία δεν εφόρτηκε τίποτα άλλο πέρα από το φαναριώτικο χαρακτήρα εκείνη του περίοδου τη ελληνική αστική τάξη, η οποία ήταν διατεθειμένη να προσφέρει γη και είδο στου υπεραλληλτέ προκειμένου να αποσπάσει ένα κομμάτι από τα νέα τάφη. Τώρα οι λόγοι κατά του οποίου οι σύμμαχοι αποδέχτηκαν την Ελλάδα στη συμφωνία ήταν δύο κυρίω. Ένα ήταν ότι αυτό θα σήμαινε περισσότερα μέτωπα για τους Οθωμανούς, άρα μια πολυδιάσταση των δυνάμεων των προσαρτήτων στρατευμάτων της και άρα μια αποδυνάμωσή της. Και επιπλέον, γιατί η Ελλάδα, η οποία ήταν και το πιο πιστό στηρίζοντα των υπεραλληλτών και ο πιο πρόσφατο συνεργάτη του, προσέφερε με το καλημέρα 120.000 στρατιώτες και ολόκληρο το ναυτικό της τότε. Και αυτό το τελευταίο κιόλα, δηλαδή οι ναυτικές, το ελληνικό ναυτικό, ήταν και το πιο σημαντικό, καθότι οι σύμμαχοι δεν διέθεσαν σχεδόν καθόλου καράβια και το ελληνικό ναυτικό, το οποίο ήδη είχε αρχίσει να ελέγχει τη Μεσόγειο και εμπορικά και στρατιωτικά σε ένα σημαντικό βαθμό, θα μπορούσε να αποκόψει και να ελέγξει τα παράλληλα της Τουρκίας και τα λιμάνια κλειδιά, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό ο πόλεμος στη Σεριά. Έτσι, με αυτού εδώ πέρα του όρου, στι αρχέ του Οκτωβρίου του 1912 ξεσπάει και ο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την πλευρά τη ήταν αναγκασμένη για αυτού του λόγου που περιγράψαμε να διαστροφήσει σε πλήθου μετώπων τη δυνάμει τη. Το κύριο μέτωπο βρισκόταν μακριά από τα ελληνικά σύνορα, στην Ανατολική Θράκη, επειδή έχει πέρα επίση ο κίνδυνο του βουλγαρικού στρατού και ο φόβο μη τυχόν και αποκοπούν τα Βαλκάνια από την Ασιατική Τουρκία. Και σε αυτό το γεγονό προσπάθησε να πατήσει η ελληνική πλευρά, η οποία προσπάθησε να προωθήσει μια γρήγορη επέλαση προσφορά, ώστε να αποκτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη στι αφιζητούμενε μάλιστα περιοχέ. Εδώ πέρα η σημαντική υπεροχή του ελληνικού στρατού και η σχεδόν αμαχητή παράδοση των Τούρκων, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ήταν και τα χαρακτηριστικά εκείνα που του επέτρεψαν να επιτεθεί όλο το δίκτυο του μετόπου, με άξονε επέλαση κυρίως προς το διαβάσιμο βουνό. Κάποιες ημερομηνίες τώρα θα πούμε του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Να πούμε ότι η Ελλάδα παίρνει τον πόλεμο στις 5 Οκτωβρίου του 1912 και αυθημερών τα στρατεύματά της βρίσκονται στην Ελασσόνα. Εκεί πέρα συντρίβουν τους Τούρκους, όπως και λίγο αργότερα συντρίβουν τους Σαρακάπορους. Είναι αξιοσημείωτη εδώ πέρα να πούμε η αποσαφόρηση του τουρκικού στρατού, σε σημεία κιόλας που οι ηθήνοντες της ελληνικής πλευράς δεν μπορούν να το πιστέψουν ή εξέταζαν φόβους για μια πιθανή ενέδρα. Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Καθώς όπως θα δούμε, στην πραγματικότητα τα οθωμανικά στρατεύματα, τα οποία ήταν κουρασμένα σωματικά και ψυχολογικά από τις μάχες όλου του προηγούμενου διαστήματος, στην ουσία παραδείγοντας, μη έχουν τη διάθεση να υπερασπιστούν τη γερασμένη αυτοκρατορία και πραγματοποιώντας περισσότερο ένα πόλεμο μισθοφυλακής. Τώρα, μετά το 44ωρο, οι ελληνικές δυνάμεις συνέχισαν μια πορεία δίχως ιδιαίτερες δυσκολίες προς το βορρά και θα αναζητούσε η αρχική αντίδραση από την Τουρκία, από την τουρκική πλευρά στα Γιαννητά, τα οποία την κατέλαβαν βέβαια από την ημερών της 17 Οκτωβρίου του 1912. Έφτασαν δηλαδή μέσα στα Γιαννητά σε 10 μέρες, 12 μέρες από την κήρυξη του πολέμου, για να καταλάβουμε δηλαδή, και γεωγραφικά και χρονικά. Και μετά από 10 μέρες, δηλαδή 3 Οκτωβρίου, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου, σε ελληνικά στρατεύματα φτάνουν σχεδόν πάλι χωρίς αντίσταση ιδιαίτερη στη Θεσσαλονίκη, όπου και υπογράφει τη συνθήκη ανεφόρων μεταξύ του Κωνσταντίνου και του Ταξί για την παράδοση της χώρας. Τώρα, στο Οθωμανικό στρατόπεδο, γύρω από την ανεξαρτησία της Αλβανίας πολιτικές κινήσεις δημιουργούσαν πρόσωπους προκεφάλαιου του Οθωμανού και μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι που ο ελληνικός στρατός πραγματοποιεί, βρίσκει την ευκαιρία έτσι να πραγματοποιήσει και μια πορεία μέσα στα Ιωάννα, όπου μετά από ένα πόλεμο κάποιων ημερών, τελικά στις 21 Φεβρουαρίου παραδίδεται η πόλη, υπογράφει τη συνθήκη και παραδίδεται η πόλη στην ελληνική πλευρά. Ταυτόχρονα, το ελληνικό ναυτικό, όσο έχουμε αυτές τις μάχες με στην ταιριά στην κοινωνική Ελλάδα, το ελληνικό ναυτικό έχει αρχίσει να κυριαρχεί στο Αιγαίο, έχει καταλάβει τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο και την Τέλεγο και έχει καταφέρει να περικλείσει και να επιτηρεί τα στενά.
Ακολουθεί η ναυμαχία της Ντέιβς, όπως η ουσία έγινε αποφασιστικά της περίπτωσης και σφράγγισε την κατάσταση της ελληνικής πλευράς. Ενώ αυτό το περίπτωτο ίδιο διάστημα, η Κρήτη ενώνεται επίσημα με την Ελλάδα και οι Σαμνιώτες, οι κάτοικοι της Σάμνου, το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, επαναστατούν για την αυτονομία τους. Τώρα, ανάλογες με τις επιτυχίες του ελληνικού στρατού, είναι πάνω κάτω και οι επιτυχίες στο μέτωπο κοινωνικών και των Βαλκανικών συμμάχων. Το ίδιο περίπου διάστημα, η Σέρβη προχώρησε μέσα στη Σκόδρα και ο Βουλγαρικός σταθμός, ο Βουλγαρικός στρατός, κατέλαβε την Αντριανούπολη. Αυτές εδώ οι επιτυχίες και οι εξελίξεις, δηλαδή η κατάληψη της Αντριανούπολης από τους Βούλγαρους και των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης από τους Έλληνες, ανάγκασε τους Οθωμανούς να αποχωρήσουν σε μια πρώτη φάση από τα Βαλκάνια. Η μοναδική περιοχή που σε αυτό το σημείο συνεχίζει να παραμένει σαν μια τοπική νησίδα στα Βαλκάνια, ας το πούμε έτσι, είναι η Αλβανία, η οποία δεν συμμετείχε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Τώρα, ο πόλεμος εδώ πέρα τερματίζεται προς το παρόν, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, με τη συνθήκη του Λονδίνου, σε Μάιο του 1913. Σε αυτήν εδώ πέρα τη συνθήκη, η Τουρκία παραχωρεί στα Βαλκανικά κράτη όλες τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται στα δυτικά της γραμμής Ένου και Μύτιας, δηλαδή στην Ανατολική Θράκη. Επιπλέον, η φίλη πλέον θα έχανε τη δικαιοδοσία της επί της Κρήτης, ενώ τα νησιά του Αρχιπελάγου, τα οποία είχαν απελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό, πλέον θα διανέχονται μεταξύ των σπιτών. Τέλος, ορίζεται η δημιουργία του αυτόνομου κράτους της Αλβανίας, έτσι με την απόσπαση κάποιων κομματιών εκεί πέρα από τη Σερβία, αλλά και κάποια κομμάτια από την Ήπειρο, αυτό που μπορούσαμε να πούμε την Νότια Ήπειρο, για να συνεχίσουμε. Στην ουσία, τώρα η συνθήκη του Λονδίνου και αυτή η προσωρινή αναγκαστική δεν επρόκειται για τίποτα άλλο πέρα από μια ακόμη προσπάθεια των δυτικών υπεριαλιστών να κρατηθούν στην περιοχή, αλλά και να έχουν και μια δυνατότητα έτσι, να κρατηθούν στα τόπια πράγματα και να δημιουργούν εξελίξεις με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Αυτή εδώ πέρα η στάση των υπεριαλιστών σε αλληλεπίδραση κιόλας με την αγωνία των Βαλκανικών κρατών και αστικών τάξεων για τον διαμοιρασμό των νέων φρεσκοαπελευθερωμένων εδαφών είναι που θα οδηγήσει όπως θα δούμε και στη συνέχεια στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ο οποίος αυτή η ανακοσή δεν κράτησε για πάρα πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα κράτησε για ελάχιστες μέρες, καθώς στις αρχές του Ιουνίου έχουμε αυτές τις πρώτες ξανά την αρχή του εκεί με πάλι πολέμου. Πρέπει να πούμε ένα-δύο βασικά πράγματα εδώ πέρα για την Βουλγαρία, για την οποία στα μετά τα 1870 χρόνια το μακεδονικό αποτελούσε το κεντρικό πολιτικό ζήτημα και με βάση αυτό καθορίζονται και οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Στο τέλος του Βαλκανικού πολέμου, του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, όπως είδαμε, βρίσκεται η Βουλγαρία σε ένα γενικό αναβρασμό. Η αίσθηση της αδικίας για τη βουλγαρική αστική τάξη για το πώς είχαν διαμοιραστεί με τότε τα εδάφη με τη συνθήκη του Λονδίνου, κυρίως στις περιοχές εκεί πέρα του μακεδονικού χώρου, άνοιγε την όρεξη για μια ρεβάνση, θα μπορούσαμε να πούμε. Και ταυτόχρονα και η Ελλάδα και η Σερβία διεκδικούσαν εδάφη και το βρήκαν σε μια ευκαιρία για να χτυπήσουν ακόμα περισσότερο την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, το καλοκαίρι της 1913, τον Ιούνιο της πέρα, λαμβάνει χώρα μια γενικευμένη σύραξη μεταξύ των πρώην συμμάχων. Και η οποία, παρότι κράτησε πολύ λίγο, έτσι για περίπου ένα μήνα, αποτέλεσε ακόμα και σε απόλυτα νούμερα πολύ πιο βάρβαροι, με ακόμα περισσότερους νεκρούς και ποτάμια αίματος για τους λαούς της περιοχής. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, οι οποίοι αρχίσανε σαν ένας πόλεμος, δηλαδή ανάμεσα στην Τουρκία από τη μία, τους Έλληνες, τους Βούλγαρους συμμάχους από την άλλη, έτσι από τον πρώτο Βαλκανικό, εξελίσσονται σε ένα πόλεμο μεταξύ των Βουλγάρων από τη μία και των Σέρβων και των Ελλήνων από την άλλη, και μάλιστα όταν οι Σέρβοι σε ένα σημείο αποσπάνουν κάποιες ρυθμίσεις και κάποιες υποσχέσεις από τους δυτικούς υπεριαλιστές, τους μεγάλους παίκτες, παρατάρα θα έχουν και εξελίσσονται σε ένα πόλεμο μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για τις περιοχές της Μακεδονίας, της Καβάλας και της Θράκης.
Εδώ πέρα να πούμε λίγο ότι ο ελληνικό στρατό καταλαμβάνει το Βεβαίαγα. Βεβαίαγα στην σημερινή Αλεξανδρούπολη και το Πόρτο Λάγο. Και παρά τι διάφορε φωνέ για εξίσωση των εκατέρωθεν ιδιωτήτων, η αλήθεια είναι, όπω θα μπορούμε να διαβάσει κανεί, ότι ο ισολογισμό του περιόδου βγαίνει αποφασιστικά και αρνητικά σε βάρο τη ελληνική πλευρά. Με το πρόσχημα τη απάντηση που υποτίθεται στην βουλγαρική απειλή, στι βουλγαρικέ έτσι εκθέσει, ο ελληνικό στρατό εκταπέλλεται ένα ανελαίτο πογκρόμ επιθέσεων εναντίον στον αλλοεθνή πληθυσμό. Και μετά το τέλο του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, μένουν πίσω χιλιάδε δολοφονημένοι, ξεριζωμένοι, στα κάτω κτλ. Χαρακτηριστικά εδώ πέρα να αναφέρουμε για να καταλάβουμε το μέγεθο δύο παραδείγματα. Ένα στην Ιδρύτα, όπου γίνει η τόπη σλαβόκονη, κάηκαν θεολογικά ζωντανοί από την επέλαση του ελληνικού στρατού. Του πήγανε και του δολοφονήθηκαν και του κάψαν ζωντανού. Και στο Κυρκή, το οποίο αποτελούσε και το προφίλιο του Βουλγαρική Επαρχία, το παραδώσανε στις λόγες μετά το τέλος της τρίμερης μάχης που δόθηκε εκεί πέρα στην περιοχή του. Και χαρακτηριστικό για το μέλλον, για το μέλλον που έρχεται ο ελληνικό στρατό, ήταν το ότι αν διαβάζουμε τις κάποια από μνημονεύματα των στρατηγών εκεί πέρα, είναι το ότι θέλανε να διαγράψουν θεωρητικά το ότι υπήρχε από το χάρτη. Όσον αφορά διάφορα χωριά και περιοχές που είχαν την ίδια τύχη, αυτά υπολογίζονται σήμερα σε 149, ενώ αν ψάξουμε τη σχετική βιβλιογραφία, θα μπορέσουμε να δούμε τουλάχιστον άλλες δύο περιπτώσεις ομαδικών φόνων και ομαδικών βιασμών σε βάρος σλαβόφωνων προσφύγων έτσι από τον ελληνικό στρατό, στη Κερκελή και στις Μουριές του Κυρκύου. Πρέπει εδώ πέρα να αναφέρουμε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως βέβαια έτσι από απλούς στρατιώτες, οι οποίοι αντιστάθηκαν στις διαδραγές των αναφέρων τους και προσπάθησαν να προβούν έτσι σε αντίστοιχες ιδιότητες και προσπάθησαν να προστατεύσουν άμαχο πληθυσμό, μάζες, λαϊκές μάζες έτσι και γυναικόπαιδα. Να πούμε ότι όσο οι Βούλγαροι, ο βουλγαρικό στρατό ή τη βουλγαρική πλευρά είχε στραμμένη την προσοχή τη στην αντιμετώπιση του ελληνικού στρατού, τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη δεν έκαναν σε ησυχία. Έτσι, και συνέχισε και αυτά το χτύπημα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και μεταξύ του, τον αλληλοσπαραγμό μεταξύ του. Ο σερβικό στρατό νίκησε του Βούλγαρου σε μια σειρά μαχών και κυριότερη αυτή τη Τρεγλανίτσα και του απόδοση ανατολικά κοντά στα παλιά του σήμερα, ενώ τι ίδιε μέρε η Ρουμανία διαπέρασε σχεδόν χωρί καμία αντίσταση στο Δούναβι, κατέλαβε την νότια του Μπουρζά και συνέχισε μια επέλαση προ τα ανατολικά, προ τα βόρεια ανατολικά, προ τη Σόφια. Κατάφερε να φτάσει 30 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα τη Βουλγαρία, μέχρι και την κήρυξη τελικά τη ανακοπή 18 Ιουλίου του 1913. 18 Ιουλίου, όπως είπαμε, θα κηρύσσονται και οι συζητήσεις στο Βουκουρέστι για τον καθορισμό των συνόρων και τον τερματισμό των ευρωπαϊκών. Η Ελλάδα, η οποία έχει και την στήριξη της αγρίωσης των δυτικών υπεριαλιστών, οι οποίοι παραμόνουν αυτά τα χωράκια, πάρα την περιοχή, καταφέρει να αποσπάσει το Βεβαίαγα, τη σημερινή Αλεξανδρούπολη, το οποίο μέχρι τότε ήταν και ένα σήμα του ψαραφόρου, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Εδώ πέρα όμως η γεωγραφική του θέση, το οποίο ήταν λιμάνι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, μέχρι και σήμερα το έχει μετατρέψει σε μια αμερικανονατολική βάση Αλεξανδρούπολη, το καθιστά τότε για τις διαπραγματεύσεις στο μήλο της Έρηδας, και εκεί πέρα, στην Αλεξανδρούπολη, που ονομάζει και την προσφυγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι που ο Βενιζέλος θα φέρει αργότερα, στην 1922 και έτσι μετά την εξαρτητική τραγωδία, ήρθε στους προσφύγους και προσπαθούν να μεταβλέψουν την περιοχή σαν του μοχολίτικου λιμάνου. Τώρα, σχηματικά, στη συνθήκη του Βουκουρεστίου προβλεπόταν ένα, η Βόρεια Μακεδονία, ως τη Ραντόβιτσα και τη Τρομίτσα και το μοναστήρι να δοθούν στη Σερβία. Δύο, η Θεσσαλονίκη θα διοικηθεί και το λιμάνι της Καβάλας και ολόκληρη η Καβάλα και η Νότια Ήπειρος, τα νησιά του Αιγαίου να παρακολουθούν στην Ελλάδα.
η Βουλγαρία να αποκτήσει μια έξοδο προς τα Αιγαία ανάμεσα στο Πόρτο Λάγο και την Αλεξανδρούπολη. Και τέλος, τέσσερα, η Τουρκία να κρατήσει την Ανατολική Τράκη, την Αλεξανδρούπολη, την Αδριανόπολη, με συγχωρείτε, και τα νησιά της Κύπρου και της Πελέρης. Μετά το τέλος των πολέμων, η εικόνα των Βαλκανίων θυμίζει περισσότερο ένα καζάνι το οποίο βράζει παρά κάποιες χώρες οι οποίες επιδίδονται σε οποιοδήποτε είδους παραγωγική καταστρόφηση κτλ. Πρώτη μέρηδα όλων των Βαλκανικών κρατών, είτε ήταν νησιτές είτε ήταν νησιμένοι, είναι η εξασφάλιση της καθυπόταξης στο καινούριο φυσικό και γι' αυτό προχωρούν και σε διάφορες πυθυμιακές εκαθαρίσεις όπως παίρνει. Οι ροές των προσφυγικών μαζών είναι πολύ μεγάλες. Χαρακτηριστικά είναι κάποια νούμερα, 43.600 λαβόφωνοι Μακεδόνες φεύγουν προς τη Βουλγαρία. 14.000 αποχωρούν προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ πάνω από 70.000 μουσουλμάνοι των Βαλκανίων θα φύγουν προς τη Μικρά Ασία. Πρόκειται για έναν φαύλο ανθρωποκτονούμενο τίτλο προσφυγιάς και βίας, που για τα επόμενα χρόνια, όπως θα δούμε, θα αλλάξει πλήρως το πληθυσμιακό τοπίο και τις ισορροπίες της περιουσίας. Η Ελλάδα μελούνας του καθόλου σύνορα, έτσι πριν τους πολέμους, καταφέρνει να διπλασιάσει τη μεταβλητή της επικράτησης του τουρισμού της. Τα 63.211 τετραγωνικά χιλιόμετρα έγιναν εκτιμήνονται 120.000 μετά το τέλος του πολέμου και ο πληθυσμός από 2.600.000 φτάνει τα 4.700.000. Ενώ τα σύνορα, έτσι για να έχουμε μια εικόνα, απλώνοντας το μέσο και τις πρέσεις. Ο ελληνικός καπιταλισμός, έχοντας και αυτή τη χώρα, επιδίωξε να προλάβει και να κυνηγήσει τις εξελίξεις στη Δύση, ώστε να προσπαθήσει έτσι, να συμπορευτεί με το μεγάλο υπεραλληλικό κεφάλαιο και να αναπτυχθεί στα περιθώρια στον χώρο που το άφηνα με τους υπεραλληλικές. Ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος οικοδομείται για την υπεράσπιση και τη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης του κεφαλαίου, παίζει από την αρχή για αυτόν τον λόγο ένα αντιδραστικό ρόλο. Μέχρι τη δεκαετία του 1920 οι αστικές κυβερνήσεις ψηφίζουν δεκάδες αντεργατικά και αντιδημοκρατικά μέτρα τα οποία θα παραγκαλύψουν το προλεταριάτο και τις ελευθερίες του και θα πλήξουν το αίμα κυριολεκτικά τις πρώτες μορφές και τις πρώτες διεκδικήσεις του ελληνικού εργατικού κινήματος και με την καταστολή και την εξόδωση να αποτελούν το βασικό, το βασικό μέσο για την επιβολή της κυριαρχίας της ελληνικής αστικής τάξης δημιουργήθηκε και το δόγμα των εθνικών εχθρών που πέρα από τις αλλοεθνείς μειονότητες βάζει πλέον στο φόρμαστρο όπως και πάντα, απλά τώρα πιο συγκεκριμένα, τον τακτικό εχθρό, δηλαδή τον εργατικό κίνημα. Από τους πολέμους βγαίνει, θα λέγαμε, χαμένη η Βουλγαρία, η οποία κέρδισε τα λιγότερα εδάφη και πέρασε μια μεγάλη πολιτική κρίση στο εσωτερικό της. Το μεγάλο κράτος, το μεγάλο τύχημα για την βουλγαρική αστική τάξη ήταν η απώλεια της Μακεδονίας. Αυτή θα μείνει η βουλγαρική αστική τάξη προσδεδεμένη και προσιλωμένη στις πολιτικές της Αυστρο-Ουγγαρίας και της Ρωσίας και θα πέσει σε μια βαθιά κρίση που θα δυσκολευτεί, ας πούμε, για να ανακάμψει. Ταυτόχρονα είναι δύσκολο να αποκρύψουμε και στο βουλγαρικό προλεταριάτο τις ευθύνες του πολέμου και ταυτόχρονα έχουμε και μια αρχή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και του βουλγαρικού εργατικού κινήματος και των πρώτων δομών της οργάνωσης. Αντίστοιχα, ο ρουμανικός καπιταλισμός, αν και κέρδισε εδάφη και πληθυσμούς από τις γειτονικές χώρες, είχε να αντιμετωπίσει κάποια νέα προβλήματα, όπως ένα ήταν το αγροτικό ζήτημα, το οποίο είχε επαναληφθεί, το τι μέλη γενέθε με τις εβραϊκές μειονότητες, αλλά και την όθηση που αποκτούσε το σοσιαλιστικό κίνημα, αξιοποιώντας τη μεγάλη πολιτική κρίση που δημιουργήθηκε. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι που και τα βαλκανικά κράτη εισέρχονται στο υπεραλληλικό παγίο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, που όποιος σε ένταση και στην καλαιότητα δεν τις γνωρίζουμε στον τόπο.
Και αυτό το δολοφονικό συμπόσιο των υπεριαλιστών, το οποίο κόστησε τη ζωή σε 16 εκατομμύρια ανθρώπου, δεν του πήρε και η ελληνική τάξη. Η νίκη του στου Βαλκανικού πολέμου, ο διπλασιασμό του πληθυσμού και των εδαφών και η έλλειψη μέχρι στιγμή οργανωμένη αντίσταση από του εργαζόμενου μάτε, αποτέλεσε το κάψιμο για τα φιλοπόλεμα σχέδια τη. Προχωρώντα σιγά-σιγά, μιλώντα για του Βαλκανικού πολέμου, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο παράγοντα του εργατικού κινήματο, αλλά και τι διεργασίε οι οποίε γίνονταν στο εσωτερικό του. Η αλήθεια είναι ότι οι πόλεμοι ξεκίνησαν από τι ιδεολογίε των αστικών τάξεων και έδωσαν την αφορμή για την εξέλιξη του σχεδίου ενωποίηση των Βαλκανικών εργατών κάτω από τα κοινά του αστικά συμφέροντα. Οι σοσιαλιστές των Βαλκανίων έκαναν λόγο για την ανάγκη πάλι για μια πραγματική απελευθέρωση, για μια κοινωνία που για πρώτη φορά δεν θα ζει από το κάτω από το συμφέροντα των υπεριαλιστών. Και έτσι τίθεται και στο τραπέζι η ένωση των λαών της Χερσονήσου κάτω από ένα κοινό επαναστατικό πρόγραμμα μέσα από μια προσπάθεια δημιουργία μια βαλκανική ομοσπονδία με την αλληλεγγύη και τον διεθνισμό, χωρίς εθνικούς ανταγωνισμούς, υπεριαλιστικούς πολέμους και το διαρκές συζούμισμα που τους ασκούσε η Δύση. Μάλιστα, το σχέδιο για μια βαλκανική ομοσπονδία ήταν τόσο σημαντικό, όπως έλεγε και ο Λένιν εκείνη την περίοδο, η ολοκλήρωσή του θα ήταν ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία και η εξέλιξη των λαών αυτών, χωρίς να ποτάνε ένοπλος των βαλκανικών πολέμων. Τώρα κλείνοντας, έχει μια σημασία να σταθούμε και λίγο σε κάποιες αναλύσεις μαρξιστών επαναστατών εκείνης της περίοδου για τα Βαλκάνια. Πρώτη η Ρόζα Λούξεμπουργκ, αν και γενικά απέριπτε το αίτημα της αποδιάσεως των λαών, χαρακτηρίζοντάς το από όσο από προσανατολιστικό και όσους το αναφέρουν τους ευπατριώτες, για τα Βαλκάνια διαπίστωσε βέβαια ότι όχι μόνο αυτά μπορούν να σταθούν ως ξεχωριστά έξι κράτη, αλλά θεωρούσε και αυτόν τον αγώνα κάτι το απαραίτητο για την εξέλιξη της τακτικής πάλης. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε ίσως και στην Ελλάδα για τους αγώνες του εργατικού κίνημα τα επόμενα χρόνια. Ο δεύτερος ο Λένιν, ο οποίος ασκεί, που γενικά ασκεί στην ρήκτη στη Ρόζα Λούξεμπουργκ για αυτό το ζήτημα, όσον αφορά τα Βαλκάνια, θα συμφωνήσει κάπως μαζί του. Ο Λένιν, έχοντας ασχοληθεί με το ζήτημα της αυτοδιάθεσης, καταλήγει ότι η προσωρινή διάσπαση των διαφόρων λαών και τα δημοκρατικά δικαιώματα που αποκτούν σε ένα αστικό κράτος πρέπει να συνδέονται με μια διαρκή πάλη για την επανένωσή του. Για τα Βαλκάνια, εδώ πάει ένα βήμα παραπέρα, όπως είπαμε, και μιλάει για την Βαλκανική Ομοσπονδία. Τέλος ο Τρότσκι, ο Λέων Τρότσκι, ο οποίος ήταν και ο πρώτος ο οποίος χάρισε στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα επεξεργασμένες αναλύσεις για τα καθήκοντα του προλεταριάτου στις καθυστερημένες χώρες, με τη θεωρία της διεθνούς επανάστασης. Ο Τρότσκι είχε δώσει μεγάλη πάλη για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση και την εθνική ανεξαρτησία και ανέλησε ότι τα Βαλκάνια ήταν απαραίτητη αυτή η ανεξαρτησία να συνοδευτεί με την οικοδόμηση της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, η οποία θα θέσει και τις βάσεις για τη σοσιαλιστική απελευθέρωση. Παρά τις διάφορες τώρα επιμέρους προσεγγίσεις και αναλύσεις του, και οι τρεις αυτοί μεγάλοι επαναστάτες κατέληξαν στο πολύτιμο συμπέρασμα ότι οι Βαλκανικοί λαοί δεν είχαν απλά τη δική τους εθνική ταυτότητα, αλλά έπαιξε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Ήταν που παραμένουν καταπιεσμένοι από όλα τα στρατόπεδα εντός και εκτός των εθνικών του συνόρων, διαχωρίζονται και συγκρούονται μέχρι και σήμερα πάνω σε εθνικά κατασκευάσματα και ιδεολογικά μορφώματα που καμία σχέση δεν είχαν με τα φαρμακευτικά του προβλήματα. Και ακριβώς κιόλας και για αυτόν τον λόγο μπορούν και πρέπει να προβάλλουν το αίτημα για μια ριζική αλλαγή της οργάνωσης της κοινωνίας, βασισμένη στην αλληλεγγύη και τον σεβασμό στα διάφορα εθνικά και πολιτιστικά στοιχεία του κάθε λαού. Το βήμα λοιπόν για αυτούς προς τη σοσιαλιστική επανάσταση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την πορεία προς αυτή την κατεύθυνση.